κάνετε εδώ. Και σήμερα έχουμε βίντεο. Τι βίντεο έχουμε? Θα αναμαντέψετε. Όχι, εντάξει. Έχετε δει από το τίτλο του βίντεο. Έχουμε draft βίντεο. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν να ολοκληρωθεί ολόκληρη η Team of the Gear. Από ό,τι βλέπετε εδώ, έχουν βγει ήδη κεντρικοί. Δεν θα σας κάνω ανάλυση τώρα γενικά όλη τη ομάδα. Θα σας κάνω όλη μαζί την ομάδα ανάλυση όταν θα ολοκληρωθεί, μαζί με το pack opening που θα κάνουμε το Σάββατο, όχι την Παρασκευή βασικά, που μας έρχεται στο twitch.tv/pictard γύρω στις 12 η ώρα. 11.30 με 12 η ώρα θα έχουμε τα πακέτα εδώ που έχουμε κρατήσει ήδη. Καταρχήν θα πάρουμε και από το draft πακέτα. Θα κάνουμε extra pack opening και θα έχουμε και δικά σας rewards. Έρχεται τρελό στριμάκι με full hype, full packs, τα πάντα. Οπότε σας περιμένω όλους εκεί. Και επίσης θα έχουμε και τα πακέτα του Καρκάνη. Θα είναι και ο Καρκάνη στο live, όσοι τον ξέρετε από τα streams και από βίντεο. Οπότε ναι, πάμε να ξεκινήσουμε το draft μας. Ελπίζω να δώσει ένα Team of the Year. Θα πάω 4-4-2. Βασικό συστηματάκι που είναι και OP. Μεσάγια μας δίνει. Ναι, κλασικά πράγματα. Ένα striker εδώ, ένα Team of the Year. Καλό θα ήταν. Ή Ρονάντο ή τίποτα. Δεύτερο striker. Μας δίνει Ben Yedder, μας δίνει. Θα πάρω Ben Yedder, έχω καιρό να παίξω με Ben Yedder, θα το δοκιμάσω. Δεν θα δώσει Neymar, αλλά θα δώσει Bamba, ο οποίος είναι και αυτός εξίσου καλός. Ναι, δεν μας δίνει Team of the Gear. Kimmich μας δίνει τον απλό, εννοείται. Θα πάρω Chiellini. Πω πω, δεν πάει πολύ καλά αυτό τσά, δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Μας δίνει Gomez. Να δω πως θα βγάλω chemistry τώρα μας. Έχω από όλα τα πρωταθλήματα. Γαλλικό έχω. Ιταλικό έχω. Ισπανικό έχω. Αγγλικό έχω. Πάμε goalkeeper. Έναν Άλισον εδώ είναι έναν Oblak. Να τους Oblak. Κιμπεμπέ εδώ μας δίνει. Μας δίνει όμως και Laporte, ο οποίος είναι μια πολύ καλή κάρτα και τον έχω ξαναδοκιμάσει σε draft, όσο θυμάστε. Μπρούνο Φερνάντες. Κίμιχ που τον έχουμε και στην ομάδα μας σαν κόκκινο. Πάρε Κίμιχ. Ένα καλό icon είναι αυτό. Ού, Νεϊμαρζίτο, νάτος. Έχω πάρα πολύ καιρό να δείχω σε draft Neymar. Δεν μου δίνει ποτέ γενικά Neymar. Έγιες, τώρα ίσως χωράει Neymar. Αμα, τι είναι αυτά, ρί. Τη Μαρία μας δίνει. Πάρα πολύ ωραίος. Θα πάμε με τη Μαρία, δεν έχει κάτι καλύτερο. Και τελευταίος παίκτης, εκτός από τον goalkeeper. Ναι, δεν μας έδωσε Team of the Year δυστυχώς να δοκιμάσουμε. Η ομάδα είναι έτσι. Πιστέψτε με, προσπάθησα πολύ ώρα να βρω κάτι καλύτερο. Δεν κατάφερα να βρω. Έχουμε έλλειψη στο CDM και στο striker, εννοείται. Λέω όταν αρχίζει το game να βάζω Neymar striker και να βάζω αριστερά Bamba που έχουμε. Και στα CDM λέω εδώ να βάζω έναν Chiellini και άμα δεν μου αρέσει ούτε ο Κασεμίρο να βάζω Kimmich στον Κασεμίρο. Πάμε να κάνουμε tactics και μπαίνουμε πρώτο ματσάκι. Λοιπόν, πρώτη ομάδα έχει Ρασφορντάκι, βλέπω. Έχει Ριβάλντο. Έχει Φέλιξ που είναι πολύ καλός. Έχει κάποιους καλούς παίκτες, αλλά έχει και κάποιες ελλείψεις από ό,τι βλέπουμε. Νεϊμαρζίτ, ωραίος. Ήρεμος. Τσιλικός, μεσάγιας. Θα δώσω τον Μπενγέταρο. Μπενγέταρος. Θα κλέψει. Δεν μπορεί. Ωραίος. Νεϊμαρ. Τώρα τι ευθείες βαράει αυτός. Λαπόρτ. Έλα βρε μαλακά. Μπράβο Γκομεζάκο. Μπενγέταρος. Σουτάρι το χάνει. Μπενγέταρ. Πήραμε την κοντρούλα και 1-0. Τυχερό γκολ, αλλά έπρεπε να μπει από την αρχή. Νεϊμάρ, πολύ ωραία πάσα για τον Μπενγέταρ. Μπενγέταρος στο 2-0. Τι κάνει η επίθεση μας, πετάει. Θα κάνει rage quit. Πες μου θα κάνει rage quit. Nice. Nice. Εύκολο πρώτο round, αυτά είναι. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Πολύ ωραία. Πριν πάμε στο δεύτερο round όμως, θέλω να κάνετε όλοι ένα follow στο Instagram, να φτάσουμε τα 6K. Φτάνουμε όσο πάει και εκεί τα 10K που θέλουμε να πάρουμε το σου. Είπα, σου είπα. Επίσης, κάτι ακόμα. Στο Twitch είμαστε κοντά στο να πάρουμε το partner. Κάνουμε καθημερινά stream. Αν μπαίνετε, βοηθάτε και εμένα και βλέπετε παραπάνω content. Ξαναλέω, μπορείτε να είστε εκεί. Κάνουμε πρωινά stream μέχρι απόγευμα ουσιαστικά. Περάστε από εκεί να βλέπετε τηλεόπτικη streams. Οπότε ναι, πάμε να συνεχίσουμε το δεύτερο round. Όσο περιμένω να βρει match, γιατί δεν βρίσκει αντίπαλο από ό,τι φαίνεται, να πω ότι το προηγούμενο βίντεο career, τι κάνατε ρε guys, το σπάσατε. Όχι σε θέμα views, είχα πει να σπάσετε το κουμπί των like, γιατί θέλω να δω πόσο hype έχετε για αυτή τη σειρά, γιατί σας είχα δει λίγο πεσμένους και το φτάσετε 1000 likes
ενώ έχει 4.000 views. Είστε insane. Είστε insane. Πάμε να σπάσουμε και αυτό το βίντεο με το κουμπί των like, γιατί όχι. Γιατί όχι. Και εννοείται κάτω και ένα σαμπάκι, έτσι, να φτάσουμε τα 30k. Μια εβδομάδα, Μαχρές πάλι εκτός chemistry και πριν και τώρα, Χατζή, Πογκμπά. Εντάξει, έχει καλούτσικη ομάδα, αλλά όχι κάτω τρελό, πιο πολύ chemistry. Τι κάνει, ρε. Βάλε αυτό το γκολ, έλα. Βάλε το. Βάλε αυτό το γκολ. Μπενιέταρος, πω, τι μπάλα παίζουμε ο Μπενιέταρ, τι κάνει λίγο εξή. Τι λέγατε ότι φέτος ο Μπενιέταρ δεν είναι όπως πέρσι. Ήδη 3 γκολ σε δύο μάτς, τι κάνει ο Μπενιέταρος. Μπενιέταρος δεν το χάνει. Τι κάνει ο Μπενιέταρ. Θα πάρουμε Μπενιέταρ στην ομάδα, τέλος. Πάει, τελείωσε. Νεϊμάρ, πανέμορφα. Μπενιέταρ για το hat-trick και 3-0 στο 27. Let's go, έτσι. Neymar! Δεν βάζει Neymar goal. Μόνο Μπενιέταρ θα βάζει goal. Φάουλ. Μέση, έλα. Μεσάγια μέσα είναι αυτό. Ω, πολύ καλό είναι. Είναι τέλειο. Το πιάσε! Neymar! Το 4-0. Πες μου αν θα κάνεις rage scooter πρώτα να τελειώνουμε. Πες μου. Βγες ρε φίλε, έλεος ρε μαλάκα, πάτησε στάδιο να κάνει αλλαγές άλλος. Είναι 4-0 στο 62 ρε μπρο. Απλά βγες. Ωραίος. Μπράβο. Τρίτο round λοιπόν και τόση ώρα και στην αρχή του draft και στα πρώτα δύο rounds, δυστυχώς δεν ηχογραφούσα τον ήχο από το μικρόφωνο και θα ακούτε τον ήχο από την κάμερα. Οπότε εδώ πέρα θα αλλάξει ο ήχος. Sorry μάγκες, αλλά αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Γιατί πολλές φορές κάνω record games που παίζω από το γουλού, όσα δεν τα προλαβαίνω σε stream, και αναγκάζομαι να κάνω mute το OBS και γι' αυτό το λόγο τα ξεχνάω κλειστά. Τώρα που το τσέκαρα, το είδα ότι ήταν κλειστά και ξενέρωσε, η αλήθεια είναι. Τα άνοιξα, ελπίζω να μην υπάρχει θέμα με αυτό. Πάμε τρίτο round να δούμε τι θα κάνουμε. Κριστιάνο Ρονάλντο, Team of the Year! Έτυχε Κριστιάνο Ρονάλντο άλλο στον draft, ρε μαλάκα. Και μας έδωσε τον Κίμιχ τον απλό, ρε μαλάκα. Ούτε καν το Team of the Year. Μου έδωσε πάσα άλλο, ρε. Thank you, bro. Thank you. Μπενιέντερ, τα συγχωρεί αυτά, για να δούμε. Όχι, ο Τόμας. Καλά, έλα! Κόντρα. Αχ, Ρονάλντο, Team of the Year! Καλά θα πάει αυτό, ρε. Πολύ καλά θα πάει. Είναι full broken. Είναι full broken ο Team of the Year, Ρονάλντο. Τον έχει καρκουβαλήσει. Νεϊμάρ. Νεϊμάρ, ωραίος για τον Μπενιέταρο. Πάμε. 1-3, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Και θα κάνω κάποιες αλλαγές τώρα στο σύστημα για να παίζω λίγο πιο επιθετικά. Είναι broken! Είναι broken ο Ρονάλντο, πως και το έχασε αυτό, δεν ξέρω. Νάτος, Μπενιέταρος, θα σουτάρει! Πολύ χάλια σου, τι φάση. Για, μεσάγια, θα δώσει έξω τον Μπενιέταρο, δεν το βάζει! Αλλά έρχεται ο Νεϊμάρ για το 2-3. Εδώ τώρα, αν έδινε πάσα μπορεί να μου βάζει γκολ, αλλά επειδή έχει Ρονάλντο και τον αμπιζάρει, δεν θα το βάλει για τώρα τουλάχιστον. Φεύγει ο Νεϊμάρ, πάμε ρε Νεϊμάρ, ζήτω, βάλτο. Δοκάρι νομίζω. Τι λέω. Πάρα πολύ. Δοκάρι. Θα πανηγύριζα το δοκάρι, ξέρω εγώ. Νεϊμάρ το 3-3 στο 75. Παράταση. Ο αντίπαλος, η αλήθεια είναι ότι έχει τιμωρηθεί μόνο και μόνο επειδή αμπιουζάρει φούλο ο Ρονάλντο. Κοίτα, απ' τη μία τον έχει ευνοήσει αυτός ο Ρονάλντο επειδή τον έχει κουβαλήσει. Αλλά απ' την άλλη έχει φάει κιόλας γκολ και δεν μπόρεσε να πάρει το μάτς μόνο και μόνο επειδή τον αμπιουζάρει. Δηλαδή, απ' τη μία νικάει και απ' την άλλη χάνει. Τέλειο. Παμπά. Νεϊμάρ. Νεϊμάρ! Τι κάνει! 5-5. Αυτό είναι το 5-5, γάμο. Μην πατάς κατευθείαν να πανεγυρίσουμε λίγο. Κατευθείαν να πατήσεις. Κάτσε λίγο. Νάτος πάλι. Και το hat-trick. Και κάπου εδώ τελειώνει το match. Θα κάνει και rage quit. 6-3. Τελικός σε δεύτερο συνεχόμενο βίντεο. Τι γίνεται?
Τι γίνεται? Μήπως τα draft μας πάνε καλά τελευταία? Το κακό είναι ότι δεν είχαμε τον Νίκο πριν, αυτό είναι που μου τις πάει. Και αυτός Ρονάλντο, αλλά in form αυτός, την δεύτερη in form. Ωχ, μούδιασμα. Μούδιασμα! Πάγαμε εδώ! Όχι ρε μαλάκα. Πάνε ρε! Ρε μαλάκα, ξέρετε τι έγινε εκεί. Είχα τον παίκτη που πήγαινε στο τέρμα και ήθελα να τον πάω πιο κάτω γιατί ξέρω θα σουτάρει. Και μου άλλαξε παίκτη μόνο του ρε φίλε. Τώρα μπες αυτό, μπορούσα να το σώσω τον goal. Αλλά το game ήθελε να μου αλλάξει παίκτη εκεί, χωρίς πλάκα. Έλα ρε μπρο, Λαπόρτ πάνε στην παλίτσα. Δίπλα σου είναι ρε μπρο, μπορείς να προλάβεις. Όχι ρε μαλάκα. Τι γίνεται. Νέιμαρ, 1-3. Αρχίζει και τώρα. Πώς το pre-match, έτσι και τώρα. Η μιχρονάκι είναι 1-3, όπως ακριβώς το ίδιο pre-match με... όπως ακριβώς το πριν το match βασικά. Όχι εκεί βρε μα. Μαλάκα, παίζει να κάνει το χειρότερο μέρος που θα μπορούσε να κάνει πάση εκεί, αλήθεια. Μπορούσε να κάνει κάτω στον Μπάμπα και στον Μπενγιέντερ ευθεία και έκανε αλήθεια στη μέση. Πάσα έδωσε εκεί ο γίγκα φλόρος, μαλάκα, ο γίγκα φλόρος. Ωραία μαλάκα, πώς του βγήκε έτσι μπάλα. Δηλαδή πόσο κολόφαρδος. Τέρμα κολόφαρδος, εντάξει. Γίγκα μπιγ κολόφαρδος. Θα κάνω rage quit, βαριέμαι να παίζω το match, δεν έχει νόημα. Μάλλον τελείωσε. Δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος, για κανένα λόγο δεν άξιζε το 1-5. Αλλά ναι, δεν προλάβαινε να το γυρίσουμε σε 20 λεπτά αυτό το match. Λοιπόν, χάσαμε στο τελικό, δεν πειράζει, τουλάχιστον φτάσαμε τελικό για ακόμη μια φορά. Για να δούμε τι rewards θα μας δώσει, ελπίζω να μας δώσει καλά πακέτα. Πάμε να δούμε τι packs θα μας δώσει. Rewards, το ανοίγουμε και έχουμε... Rare Gold Pack, Javo Gold Pack και Gold Players Pack. Εντάξει, τι περίμενα κι εγώ. Δεν κάτω τρελό, αλλά... Εννοείται δεν θα τα ανοίξουμε αυτά τα pack, γιατί δείτε εδώ πόσα packs έχουμε. Τερμάτισα Gold 3 για όσους ρωτάτε, δεν θα ανεβάσω Road to Elite επεισόδιο. Γενικά Road to Elite επεισόδιο ξέρω έχω καιρό να ανεβάσω, λόγω του ότι δεν πάει κανέναν κουγούλου καλά. Θέλω όταν είναι να ανεβάσω Road to Elite επεισόδιο να έχει νόημα να το ανεβάσω. Ξαναλέω, τα πακέτα όσοι θέλετε να τα δείτε, να τα ανοίγουμε, μπορείτε να έρθετε το Σάββατο, την Παρασκευή, γιατί μπερδεύουμε συνέχεια και λέω το Σάββατο, την Παρασκευή το πρωί, 11:30-12 η ώρα, θα σας ενημερώσω και στο Instagram, twitch.tv/pictart. Κάντε ένα follow εκεί, κάντε και follow στο Insta για να ενημερωθείτε. Και επίσης σε λίγες μέρες έρχεται και το καινούριο μας κομμάτι. Βασικά έρχεται, δεν θα σας σποϊλάρω, να κάνετε follow στο Insta να δείτε πότε έρχεται. Στο επόμενο βίντεο θα ανακοινώσω. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι να φτάσουμε 30.000 subs, ένα καμπανάκι και social media όπως Instagram, Facebook, Twitch και TikTok θα τα βρείτε κάτω στο description. Τα λέμε και στο TikTok ανεβάζω πολύ περιεχόμενο με highlights, κάντε και ένα follow. Καλή συνέχεια. Πάμε!